εξάχρονη μάχη του Ατλαντικού ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια, αλλά και μια από τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό δεν διατηρούσε ανοιχτές τις γραμμές ανεφοδιασμού, η πείνα σύντομα θα ανάγκαζε τη Βρετανία να παραδοθεί. Θα χανόταν κάθε ελπίδα για την απελευθέρωση της Ευρώπης από το γερμανικό ζυγό. Όμως οι ναύτες του Βρετανικού Ναυτικού στάθηκαν αντάξια των περιστάσεων. Ό,τι καιρό κι αν είχε, όσο αντίξωες κι αν ήταν οι συνθήκες, εκείνοι κρατούσαν τα γερμανικά υποβρύχια μακριά για να μεταφέρει το εμπορικό ναυτικό προμήθειες στους συμμάχους για τη συνέχιση του αγώνα. Το Βρετανικό Ναυτικό έδρασε σε όλους τους ωκεανούς της γης, από τον Αρκτικό ως τον Ειρηνικό. Ο πόλεμος κατά θάλασσαν επρόκειτο να φέρει πικρές ήττες και βαριές απώλειες. Όμως οι τρεις μεγάλοι στόλοι του άξονα της ναζιστικής Γερμανίας, της φασιστικής Ιταλίας και της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας συνετρίβησαν το 1945. Την ημέρα που άρχισε ο πόλεμος, το σήμα ξαναγύρισε ο Ουίνστον, μεταδόθηκε από πλοίο σε πλοίο. Ο Τσέρτσιλ ανέλαβε και πάλι πρώτος λόρδος του Ναυαρχείου στις 3 Σεπτεμβρίου του 1939, όπως στην αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αναλάμβανε το μεγαλύτερο πολεμικό στόλο στον κόσμο, 15 θωρυκτά και καταδρομικά μάχης και 7 αεροπλανοφόρα. Ένα στόλο που αιώνες τώρα απέκρουε τους εισβολείς και φρουρούσε τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Οι ναύτες, επαγγελματίες μακράς θητείας, αισθάνονταν κληρονόμοι μιας μεγάλης παράδοσης. Όμως για τους νέους της εποχής του Κραχ ήταν επίσης μια σανίδα σωτηρίας. It was a whole new world, and the beautiful sunshine and all the rest. Yes, it was quite nice. Το ναυτικό διέθετε δύο μεγάλους στόλους. Το στόλο της Βρετανίας, με βάση το Σκάτα Φλόου στα νησιά Όρκνη, και το στόλο της Μεσογείου, με βάση τη Μάλτα και την Αλεξάνδρεια. Υπήρχαν επίσης μικρότερες διοικήσεις στο βόρειο και νότιο Ατλαντικό, την Καραϊβική και την Άπο Ανατολή. Παρά το μεγεθός του, το Βρετανικό Ναυτικό θα αντιμετώπιζε ανυπέρβλητες δυσκολίες, αν και οι τρεις δυνάμεις του άξονα έμπαιναν ταυτόχρονα στον πόλεμο. Οι νέοι άνδρες του δεν γνώριζαν σε τι απαιτήσεις θα καλούνταν σύντομα να αντεπεξέλθουν. I mean, when you're young, you're sort of brought up on heroics and adventure and cinema, Hollywood and all this lot, isn't it? You never thought about getting killed or wounded or anything else, you know. It's an adventure. Τα πράγματα δυσκόλεψαν όταν ο στόλος πήρε θέση μάχης και κλήθηκαν οι έφεδροι. Στην αρχή του πολέμου βασικός εχθρός ήταν το Kriegsmarine, το γερμανικό ναυτικό που αναπτυσσόταν ταχύτατα. Το 1939 ήδη ενέπνεε δέος. Διέθετε 5 θωρυκτά τσέπης και καταδρομικά μάχης σχεδιασμένα για να πλήττουν τις γραμμές ανεφοδιασμού. Χρειάζονταν πολλά και μεγάλα πλοία του Βρετανικού Ναυτικού για να τα αντιμετωπίσουν. Τα υποβρύχια ήταν ακόμα μεγαλύτερη απειλή. Όταν άρχισε ο πόλεμος, η Γερμανία διέθετε 57, τα μισά ωκεανοπόρα και προγραμματίζονταν άλλα 120. Γρήγορα αποδείχθηκαν επικίνδυνα. Δύο μόλις εβδομάδες από την αρχή του πολέμου, ένα U-29 βύθισε το αεροπλανοφόρο Κάρτζας στη Βόρεια Θάλασσα.
Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, σε επιδρομή στο απόφυτο αγκυροβόλιο του Scapa Flow, βυθίστηκε το φορεκτό Royal Oak. Ο κυβερνήτης του U-47 Günther Prim επέστρεψε στη Γερμανία ως εθνικός ήρωας. Τους πρώτους μήνες του πολέμου, η μεγάλη απειλή για το βρετανικό εμπόριο ήταν ακόμη οι επιθέσεις επιφανίας. Το φθινόπωρο του 1939, το θορυκτό τσέπης Graf Spee είχε αποκόψει πλήρως τις θαλάσσιες διόδους στο Νότιο Ατλαντικό και τον Ινδικό ωκεανό. Τελικά το περικύκλωσαν τρία βρετανικά καταδρομικά στις εκβολές του ποταμού Λα Πλάτα. Παρά τη σημαντική γερμανική υπεροπλία και τις σοβαρές ζημιές των καταδρομικών, το Graf Spee τράπηκε σε φυγή στην ουδέτερη Ουρουγουάη. Δύο μέρες μετά αυτοβυθίστηκε για να μην πέσει σε βρετανικά χέρια. Η μάχη του ποταμού Λα Πλάτα αναπτέρωσε το ηθικό του βρετανικού ναυτικού. Κάτι που το είχε πολύ ανάγκη τους πρώτους μήνες του πολέμου. Τα πληρώματα των τριών καταδρομικών έτυχαν υποδοχή σειρών στη Βρετανία. Η μία επιτυχία θα έφερνε την άλλη. Το Φεβρουάριο του 1940, το βρετανικό ναυτικό έδειξε την παραδοσιακή του αποφασιστικότητα. Μία μοίραντη τορπιλικών με επικεφαλής το Κόσακ καταδίωξε το Altmark πλοίον εφοδιασμού του Graf Spee στα ουδέτερα νορβηγικά ύδατα. Με την πολεμική κραυγή έρχεται το ναυτικό, έκαναν αρεσάλτο στο Altmark και διέσωσαν τους ναύτες του εμπορικού ναυτικού που μεταφέρονταν εχμάλωτοι στη Γερμανία. Οι διαμαρτυρίες μιας νορβηγικής ακάτου αγνοήθηκαν. Αλλού όμως η νίκη δεν ήταν τόσο εύκολη. Το βρετανικό ναυτικό έδωσε σκληρούς αγώνες για να διασώσει τα βρετανικά στρατεύματα σε μια αποτυχημένη απόβαση στην Νορβηγία, καθώς και στις ακτές της Δουνκέρκης, όπου τα πάντσερ του Χίτλερ γρήγορα κατατρόπωσαν τις γαλλικές και αγγλικές δυνάμεις. Η επιτυχή σε εκένωση 340.000 ανδρών ήταν μεγάλο επίτευγμα, που δεν μπορούσε όμως να συγκαλύψει το γεγονός ότι η Βρετανία ήταν τώρα απομονωμένη απέναντι σε μια ναζιστοκρατούμενη Ευρώπη. Μετά την παράδοση της Γαλλίας τον Ιούνιο του 1940, ο στόλος υποβρυχίων του Χίτλερ που ολοένα μεγάλωνε, μπορούσε να επιχειρεί από τα γαλλικά λιμάνια στον Ατλαντικό. Η πρόσβαση στον ωκεανό έγινε ευκολότερη και πολύ περισσότερα υποβρύχια μπορούσαν να περιπολούν ταυτόχρονα. Αν και το βρετανικό ναυτικό κατέβαλε προσπάθειες να συνοδεύει όλες τις νεοπομπές του εμπορικού ναυτικού, υπήρχε μεγάλη έλλειψη σκαφών συνοδείας και αεροπορικής κάλυψης, ενώ ο εχθρός έφτανε ως τα βάθη του Ατλαντικού. Το φθινόπωρο του 1940 άρχισε αυτό που τα γερμανικά υποβρύχια αποκαλούσαν η πρώτη χαρούμενη εποχή. Τα αγγλικά ναυπηγεία δεν προλάβαιναν να αντικαταστήσουν τα πλοία που βυθίζονταν. Γερμανικά βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας έκαναν επιθέσεις στις νεοπομπές και κατήφθηναν τα υποβρύχια εναντίον τους. Απελπισμένος ο Τσέρτσιλ έδωσε στους Αμερικανούς ναυτικές βάσεις στην Καραϊβική με αντάλλαγμα παλιά αντιτορπιλικά. Όμως οι βυθίσεις συνεχίζονταν και η νίκη των υποβρυχίων φαινόταν να πλησιάζει. Τα γερμανικά πλοία κατάφερναν και αυτά να ξεφεύγουν και ο στόλος της Βρετανίας τα καταδίωκε χωρίς επιτυχία. Το Μάιο του 1941 η ναυτική αντικατασκοπία ανέφερε ότι το Bismarck, το πρώτο από τα δύο νέα θωρυκτά της Γερμανίας, είχε αποπλέψει στον Ατλαντικό. Ο στόλος της Βρετανίας κινήθηκε για να το αναχαιτήσει. Το Bismarck εντοπίστηκε από το καμάρι του στόλου, το καταδρομικό μάχης Hood. Στη μάχη που ακολούθησε, χτυπήθηκε μια πυρητιδαποθήκη του Hood και το πλοίο ανατινάχτηκε. Τρία μόνο μέλη του πληρώματός του επέζησαν. Μετά την επίθεση, το Bismarck εξαφανίστηκε κάπου στον Ατλαντικό.
Την επομένη όμως το εντόπισε ένα υδροπλάνο Καταλίνα. Το ορπελοπλάνο τύπου Swordfish από το Ark Royal αχρίστεψαν το σύστημα πλοήγησής του. Το χτυπημένο γερμανικό πλοίο σύρθηκε προς το γαλλικό λιμάνι της Βρέστης. Όμως βρισκόταν συνεχώς στο στόχαστρο του βρετανικού στόλου. Η τιμωρία του Bismarck ήταν παραδειγματική. Ήταν η εκδίκηση για το Χούντο. Μέρος των πληροφοριών που βοήθησαν στον εντοπισμό του Bismarck προερχόταν από το κέντρο αποκρυπτογράφησης του Bletchley Park. Τον ίδιο μήνα, οι κρυπτογράφοι έλαβαν ένα ανεκτήμητο δώρο από ένα U-110 που αναγκάστηκε να αναδυθεί από την φρεγάτα Bulldog, μια γερμανική μηχανή αποκρυπτογράφησης του κώδικα Enigma. Τώρα μπορούσαν να εντοπίσουν ακριβώς τα υποβρύχια και να προειδοποιούν τις νεοπομπές. Επίσης, ναυπηγούνταν όλο και περισσότερα στάθη συνοδείας. Τα περισσότερα ήταν τύπου κορβέτας με βόμβες βυθού, πυροβόλο 4 ιντσών και πλήρωμα 100 ανδρών. Ήταν γερά σκάφη, αλλά ασταθή. Ένας αξιωματικός έλεγε ότι μπορούσαν να ανατραπούν ακόμη και στο βρεμένο χορτάρι. Τοποθετήθηκαν καταδιοκτικά Hurricane σε καταπέλτες στα εμπορικά πλοία. Ήταν όμως όπλο ίστατης ανάγκης, γιατί ήταν αδύνατο να προσμειωθούν ξανά μετά την αποστολή. Τον Ιούλιο του 1941, το Βρετανικό ναυτικό κέρδιζε και πάλι. Η βελτίωση του εξοπλισμού και της εκπαίδευσης και η εμπειρία που απέκτησαν τα συνοδά πληρώματα έβαλαν τέλος στη χαρούμενη εποχή των γερμανικών υποβρυχίων. Ευτυχώς, γιατί τον Ιούνιο ο Χίτλερ επιτέθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Η δραματική αυτή επέκταση του πολέμου σήμαινε πολύ μεγαλύτερες ευθύνες για το Βρετανικό ναυτικό και ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση στους διαθέσιμους πόρους. Το Σεπτέμβριο, Βρετανικές νεοπομπές άρχισαν να μεταφέρουν βοήθεια στη Ρωσία από τις θάλασσες της Αρκτικής σε μια νέα σκληρή εκστρατεία που θα διαρκούσε σχεδόν 4 χρόνια. Ο Χίτλερ απάντησε ενισχύοντας το ναυτικό και την αεροπορία στην Νορβηγία, μεταξύ άλλων με το θορυκτό Τίρπιτς, αδελφό του Bismarck, που ξεπερνούσε σε εξοπλισμό κάθε βρετανικό πλοίο. Τα επόμενα 3 χρόνια ήταν μια συνεχής απειλή για τις νεοπομπές στην Αρκτική και τον Ατλαντικό. Μόλις έφτασε στην Νορβηγία το Tirpitz, ο πόλεμος επεκτάθηκε και άλλο. Μετά την ευνηδιαστική επίθεση της Ιαπωνίας στο Pearl Harbor, ο Χίτλερ κήρυξε τον πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα γερμανικά υποβρύχια πέρασαν στα αμερικανικά ύδατα, όπου έζησαν μια δεύτερη χαρούμενη εποχή, καθώς ο αρχηγός του Αμερικανικού Ναυτικού, Ναύαρχος Κίνγκ, δεν υιοθετούσε το σύστημα των νεοπομπών. Επί πολλούς μήνες, οι άνδρες των σκαφών συνοδείας έβλεπαν τα πλοία που είχαν συνοδεύσει στο διάπλο του Ατλαντικού να βυθίζονται, συχνά τόσο κοντά στις αμερικανικές ακτές που διέκριναν τα φώτα. Οι συμμαχικές απώλειες στο πρώτο εξάμεινο του 1942 ήταν οι βαρύτερες από όλη τη μάχη του Ατλαντικού. Η γερμανική ναυτική διοίκηση υποφελήθηκε. Τα καταδρομικά μάχης Scharnhorst και Gneisenau, καθώς και το καταδρομικό Prinz Eugen,
εγκλωβισμένα από μήνες στο γαλλικό λιμάνι του Μπορντό, κατάφεραν να διαφύγουν. Η γερμανική μοίρα απέπλεξε νωρίς το πρωί της 11ης Φεβρουαρίου του 1942. Διέπλεξε ολοταχώς τη μάχη μέσα στην ομίχλη για τα χαμηλά σύννεφα και μόλις το μεσημέρι έγινε αντιληπτή κοντά στον πορθμό του Καλέ. Η πρώτη βρετανική αντίδραση ήταν επίθεση τορπιλακάτων από τον Ντόβερ. Because I wouldn't normally have seen anything being down below on the radio, but the radio packed up. I shouted up the voice pipe. Couldn't get any sense up there. It was just all shouting and hollering and panic stations. And so I went up top. Wow. And I thought the old German Navy was after me. Just me alone, you know, battleships, destroyers, minesweepers, E-boats, 20, 30 yards away. Sky black with Messerschmitts. Told a skipper at the radio packed up, so he said, grab a gun. Anyway, I got hold of a rifle, pointed it at the Scharnhorst, just to try and look brave. Οι τορπιλάκατοι δεν είχαν αποτέλεσμα. Ακολούθησαν δυσκίνητα τορπιλοπλάνα Swordfish σε μια επίθεση σχεδόν αυτοκτονίας. Οι Γερμανοί κοιτούσαν έκπληκτοι τα πληρώματα της αεροπορίας του ναυτικού, που με επικεφαλής τον πλωτάρχη Γιουτζίν Έσμοντ εντείνανε τις επιθέσεις τους αψηφώντας τα εχθρικά πυρά. Καταρρίφθηκαν και τα 6 τορπιλοπλάνα πριν προλάβουν να πλήξουν κάποιο γερμανικό πλοίο. Στον Έσμοντ απονεμήθηκε με το θάνατον ο Σταυρός της Βικτωρίας. Η γερμανική μοίρα έφτασε στο λιμάνι Σόα. Όλα τα μεγάλα γερμανικά πλοία βρίσκονταν πλέον στα βόρεια ύδατα. Η απειλή για τις νεοπομπές της Αρκτικής είχε κορυφωθεί μετά τον ευνηδιαστικό διάπλου της Μάγκης. Αν και το αμερικανικό και καναδικό ναυτικό ανέλαβαν τώρα μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία των νεοπομπών, το μεγαλύτερο βάρος έπεφτε ακόμη στο δοκιμαζόμενο βρετανικό ναυτικό. Οι απώλειες αυξάνονταν και η απειλή του Tirpitz απασχολούσε ιδιαίτερα τους επιτελείς. Ο φόβος για εμπλοκή του Tirpitz είχε τραγικές συνέπειες για την νεοπομπή PQ-17, που απέπλεψε από την Ισλανδία στις 27 Ιουνίου του 1942. Με ισχυρή συνοδεία και μοίρα υποστήριξης από βρετανικά και αμερικανικά πλοία. Όταν ο αρχηγός του ναυτικού, ναύαρχος Sir Dudley Pound, έλαβε αναφορές της αντικατασκοπίας ότι το Tirpitz ήταν εμπλό, θεώρησε ότι η μοίρα υποστήριξης ήταν πολύ μακριά για να το αναχαιτήσει. Προς μεγάλη έκπληξη του επικεφαλής της συνοδείας, αντιπλοιάρχου Jackie Broome, διέταξε διάλυση της νεοπομπής. Shook us all to the core. We didn't. We had no reason to believe that there was anything to scatter about. But it could only mean one thing, and that was that she was here. She was on the horizon. Up went all our glasses, focusing on various quarters of the horizon. And I remember expecting somebody to say, "There she is." There's a gun flash, something like that. So I thought, "There's no time to lose. She might be on us. She probably is on us." So I shot into the convoy in Keppel. Went alongside the Commodore, switched on the loud hailer, and said, "I'm sorry about this," or something, and you could see the Commodore standing on the wing of the bridge, and he didn't seem to believe it. Το Tirpitz δεν έφτασε ποτέ στην εμβέλεια της νεοπομπής. Όμως η Luftwaffe και τα υποβρύχια αποδεκάτησαν τα ανυπεράσπιστα εμπορικά πλοία. Μόνο 10 από τα 33 έφτασαν στο ρωσικό λιμάνι Μουρμάνσκ. Οι νεοπομπές διακόπηκαν για αρκετούς μήνες. Όταν ξανάρχισαν, η συνοδεία του βρετανικού ναυτικού ήταν πολύ ισχυρότερη. Αυτό απέδωσε. Την τελευταία ημέρα του 1942 αναχαιτίστηκε η ευνηδιαστική επιδρομή των γερμανικών καταδρομικών Χίτλερ και Λουτζάου. Ο Χίτλερ εξαγριώθηκε τόσο
που καθαίρεσε τον αρχηγό του ναυτικού, ναύαρχο Έριχ Ρέντερ, και απειλούσε να παροπλήσει το στόλο επιφανείας. Όμως ο διάδοχος του Ρέντερ, αρχηγός των υποβρυχίων Καρλ Ντένιτς, έπεισε τον Χίτλερ ότι τα πλοία ήταν απαραίτητα για να κρατούν καθυλωμένο το στόλο της Βρετανίας. Ο Ντένιτς εκμεταλλεύτηκε τη μεγάλη παραγωγή υποβρυχίων. Μπορούσε να διατηρεί εμπλό ταυτόχρονα πάνω από 60 σκάφη. Στις αρχές του 1943 βυθίστηκαν 7 από τα 9 δεξαμενόπλια μιας σημαντικής νεοπομπής. Οι Γερμανοί ποτέ δεν έφτασαν τόσο κοντά στο να αποκόψουν το νέο από τον παλιό κόσμο όσο τις πρώτες 20 μέρες του Μαρτίου του 1943, γράφει η Βρετανική αναφορά του Ναυαρχείου. Σε δύο εντυπωσιακές ναυμαχίες νεοπομπών στο Βόρειο Ατλαντικό βυθίστηκαν 39 εμπορικά πλοία και δύο πολεμικά συνοδείας, με τίμημα μόνο 3 υποβρύχια. Οι θυελλώδεις ανοιξιάτικοι άνεμοι έφεραν μια ανάπαυλα τον Απρίλιο. Όμως αυτό το επίπεδο συμμαχικών απολειών δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Τελικά, η επιμονή του Βρετανικού ναυτικού άρχισε να αποδίδει. Το Νοέμβριο του 1942 είχε αναλάβει διοικητής των ναυτικών δυνάμεων στο Βόρειο Ατλαντικό ο ναύαρχος Μαξ Χόρτον. 4 μήνες αργότερα, του δόθηκαν επιτέλους αρκετά αεροπλάνα μεγάλης εμβέλειας, ώστε να καλύπτει όλο το Βόρειο Ατλαντικό. Επίσης, ανέλαβαν υπηρεσία μία αεροπλανοφόρα συνοδείας νεοπομπών και ομάδες εμπροστοφυλακής. Η συνοδεία νεοπομπών ήταν πλέον εξαιρετικά εμπειροπόλεμη. Ο εξοπλισμός εντοπισμού ήταν καλύτερος και οι τακτικές είχαν βελτιωθεί. Η κρίσιμη καμπή της μάχης του Ατλαντικού ήρθε ξαφνικά. Στα τέλη Απριλίου, απέπληξε από τη Βρετανία με προορισμό λιμάνια της Βόρειας Αμερικής η νεοπομπή ONS-5 με 43 εμπορικά πλοία. Μέσα σε λίγες μέρες την παρακολουθούσαν 40 υποβρύχια, σχεδόν ένα για κάθε πλοίο. Στις 29 Απριλίου, οι Γερμανοί ισχυρίζονταν ότι είχαν το πρώτο τους θύμα. Όμως ένα υδροπλάνο Καταλίνα της καναδικής αεροπορίας βύθισε ένα υποβρύχιο. Ακόμη αναβυθίστηκε από βόμβες βυθού ενός σκάφους συνοδείας. Ο Πίτερ Μπρέτον, από τους πιο έμπειρους Βρετανούς αντιπλοιάρχους συνοδείας, άρχισε την αντεπίθεση. Had a very heavy battle with about 20 U-boats. We sank three of them and didn't lose one single ship, which was extremely satisfactory. Βύθισαν 9 υποβρύχια, αλλά έχασαν 12 εμπορικά. Τον υπόλοιπο μήνα, οι Γερμανοί έχασαν άλλα 32 υποβρύχια. Ήταν το διπλάσια από τον προηγούμενο μήνα και ο ναύαρχος Ντένιτς αναγκάστηκε να αποσύρει προσωρινά τα υποβρύχια από τον Ατλαντικό. Επέστρεψαν όμως και συνέχισαν τη δράση τους μέχρι την τελευταία ημέρα του πολέμου. Δεν μπόρεσαν όμως ποτέ ξανά να ανακόψουν τα αμερικανικά στρατεύματα και τον εξοπλισμό που διέπλεαν τον Ατλαντικό για να προετοιμάσουν την απελευθέρωση της Ευρώπης. Η μάχη του Ατλαντικού ήταν η πιο μεγάλη εκστρατεία του Βρετανικού ναυτικού σε διάρκεια, σφοδρότητα και σημασία. Η ανδρεία και η αντοχή των ανδρών του εμπορικού ναυτικού συναγωνίζονταν την ικανότητα και το θάρρος των πληρωμάτων του πολεμικού. Από τα μέσα του 1943, το Βρετανικό ναυτικό και οι Αμερικανοί και Καναδοί σύμμαχοι έλεγχαν τις θαλάσσιες οδούς του Ατλαντικού. Όμως στη Νορβηγία παρέμενε η απειλή των Τίρπιτς και Σάρνχορστ. Οι προσπάθειες να τα καταστρέψουν με βομβαρδισμό και με τις νέες ανθρώπινες τορπίλες Τσάριο τα πέτυχαν. Ωστόσο, ετοιμαζόταν ένα νέο όπλο, το μικρό υποβρύχιο X-Craft, ειδικό για διείσδυση σε οχυρωμένα γκυροβόλια. Το Σεπτέμβριο του 1943,
ρημουλκήθηκαν στην Νορβηγία 6 X-Craft. Δύο χάθηκαν εμπλό και η αποστολή με στόχο το Scharnhorst ακυρώθηκε, γιατί το καταδρομικό μάχης είχε αποπλέψει για δοκιμαστικές βολές. Όμως τα υπόλοιπα 3 X-Craft εισχώρησαν στο Altenfjord, όπου βρισκόταν το Tirpitz. Το X-5 εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη. Αλλά ο υποπλοίαρχος Κάμερον με το X-6 κατάφερε να διαπαράσει τα αντιτορπιλικά δίχτυα που προστάτευαν το πλοίο. Τον εντόπισαν όταν αναδύθηκε απροσδόκητα. Όμως κατάφερε να ρίξει τις τορπίλες του και να βυθίσει το σκάφος πριν παραδοθεί. Ο αντιπλοίαρχος Τζέφρι Πλέις με το X-7 έπρεπε και αυτός να διαπεράσει τα δίχτυα. We approached to about 400 yards from the ship and went deep to 75 feet because all our measurements and all our intelligence indicated that the nets would not go down to that depth. In fact, they did, and we ran into the net at 75 feet, perhaps 100 yards from the ship. I backed out, took a long sweep round, and went in again at 95 feet, the depth of water there being 100 feet-ish, so we were only just clear of the bottom. I stopped and gently came up to periscope depth, risking breaking surface even by a small amount, ready to have a good look and see where we were. And then, miracle of miracles, we were inside all the nets and there was no further obstacle between us and the ship. Ο Πλέις καταδύθηκε ξανά και γλίστρησε κάτω από το Tirpitz. Εξαπέλυσε τα εκρηκτικά. Ανατινάχθηκαν την ώρα που ακόμη απομακρυνόταν. Το οστικό κύμα κατέστρεψε το πηδάλιο του X7 που βυθίστηκε. Αλλά ο Πλέις και ένα από τα 3 μέλη του πληρώματος επέζησαν και εχμαλωτίστηκαν. Η ζημιά που προκάλεσε αυτός και ο Κάμερον παρόπλησε το Tirpitz επί 6 μήνες. Για την ψυχραιμία και αποφασιστικότητά τους απονεμήθηκε και στους δύο ο Σταυρός της Βικτωρίας. Όμως η απειλή από τα γερμανικά πλοία παρέμενε. Στις 20 Δεκεμβρίου του 1943 απέπλεψε μια νεοκομπή από τη Βόρεια Σκωτία για τη Βόρεια Ρωσία. Είχε ισχυρή συνοδεία και βρισκόταν επίσης εμπλό ο ναύαρχος Sir Bruce Fraser, διοικητής του στόλου της Βρετανίας, με την αυαρχίδα Duke of York, 4 εύδρομα και 4 αντιτορπιλικά. Ήλπιζε να κάνει το καταδρομικό μάχη Scharnhorst να βγει από την κρυψόνα του στην Νορβηγία. I was woken up by a signal from the Edmonton saying, the Edmonton believe the Scharnhorst is at sea. And that's the only communication I had with the Edmonton during the whole of the time I was up there. Λίγες ώρες αργότερα, τα πλοία του Fraser εντόπισαν το Scharnhorst και άνοιξαν πυρ. Δύο φορές κατάφερε να ξεφύγει το γερμανικό καταδρομικό μάχης, αλλά και τις δύο το ξαναεντόπισαν. Τελικά, στις 6:30 το απόγευμα, τα κανόνια του Scharnhorst σύγχυσαν. Ο Fraser έστειλε τα αντιτορπιλικά του να το αποτελειώσουν. Το Scharnhorst κοίταται τώρα έξω από το βόρειο ακροτήριο της Νορβηγίας, μνημείο της τελευταίας μονομαχίας δύο μεγαθυρίων μόνο με κανόνια. 36 μόνο από τους 2.000 άντρες του πληρώματος επέζησαν και μεταφέρθηκαν εχμάλωτοι στη Βρετανία. Το Βρετανικό ναυτικό σημείωσε κι άλλες επιτυχίες. Το Σεπτέμβριο του 1943 οι ναύτες του είδαν να παραδίνεται ο πάνω από 3 χρόνια αντιπαλός τους. Ο ναύαρχος Άντριου Κάνιγχαμ, διοικητής του στόλου της Μεσογείου, έστειλε σήμα στο Λονδίνο. Με ικανοποίηση αναφέρω στην αυτού μεγαλειότητα,
ότι ο Ιταλικός στόλος βρίσκεται αντιρροβολημένος κάτω από τα κανόνια του φρουρίου της Μάλτας. Πόσο είχαν αλλάξει τα πράγματα από τον Ιούνιο του 1940, όταν ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι δήλωνε ότι ο στόλος του θα έδιωχνε τους Βρετανούς από τη Mare Nostrum, τη δική μας θάλασσα. Ο στόλος του Κάνιχαμ είχε εξασθενήσει πολύ επειδή έστελνε συνεχώς πλοία για την άμυνα της Βρετανίας, αλλά ήταν αποφασισμένος να πολεμήσει τον Ιταλικό στόλο. Ο Κάνιχαμ δοκίμαζε τώρα ένα καινούριο όπλο. Τη νύχτα της 11ης Νοεμβρίου του 1940, αεροπλάνα Swordfish απογειώθηκαν από το αεροπλανοφόρο Ιλάστριους για να επιτεθούν στον Ιταλικό στόλο στον Τάροντα. Αργότερα, ο Charles Lamb είπε στο BBC. I thought, looking at this intense flak, watching the aircraft carry it, that there would be no survivors other than ourselves and in our role of spectator. And on the way back from Taranto, said to my observer, Casey Greve, that I thought we would have to make out a report of what had happened because nobody else had got back. As it turned out, of course, we only lost two. Χτυπήθηκαν τρία από τα έξι Ιταλικά πλοία. 21 παλιά διπλάνα είχαν ξαναγράψει τους κανόνες διεξαγωγής των ναυμαχιών. Η αεροπορική ισχύς θα αποκτούσε πλέον αποφασιστική σημασία. Ο θρίαμβος όμως ελάχιστα πάλινε την άλλη μεγάλη έγνοια του Κάνιγχαμ, την υπεράσπιση της Μάλτας. Το νησί της Κεντρικής Μεσογείου βρισκόταν πάνω στη γραμμή ανεφοδιασμού των Ιταλικών δυνάμεων που πολεμούσαν τους Βρετανούς στη Βόρεια Αφρική. Οι νεοπομπές για τον ανεφοδιασμό της Μάλτας δέχονταν συνεχώς αεροπορικές επιθέσεις του άξονα από τη Λιβύη και τη Σικελία και η προστασία τους ήταν μια από τις πιο βαριές ευθύνες του Βρετανικού ναυτικού. Η κατάσταση χειροτέρεψε όταν ο Τσέρτσιλ αποφάσισε να στείλει στρατό στην Ελλάδα, αφού ο Χίτλερ έσπευσε να βοηθήσει τους Ιταλούς στα μέτωπα της Βόρειας Αφρικής και των Βαλκανίων. Ο Ιταλικός στόλος απέπλευσε για να αναχαιτήσει τις Βρετανικές νεοπομπές που έρχονταν από την Αίγυπτο. Όμως ο Κάνιχαμ τον περίμενε. Το ορπιλοπλάνο από το αεροπλανοφόρο Formidable τορπίλησαν το θορυκτό Βιτόριο Βένετο, που όμως κατάφερε να συρθεί ως το λιμάνι. Ύστερα χτύπησαν το εύδρομο Πόλα. Οι Ιταλοί έστειλαν πλοία βοηθείας. Όμως ο στόλος του Κάνιχαμ τα αναχέτησε νότια από το ακροτήριο Τέναρο, βυθίζοντας δύο εύδρομα και δύο αντιτορπιλικά. Οι Γερμανοί γρήγορα κατέλαβαν τα Βαλκάνια και στράφηκαν κατά της Κρήτης. Στις 20 Μαΐου εξαπέλυσαν τη μεγάλη επίθεση των Αλεξιπτωτιστών. Μέσα σε μία εβδομάδα το Βρετανικό ναυτικό υποχρεώθηκε να εκενώσει τις δυνάμεις που υπερασπίζονταν το νησί κάτω από σφοδρή αεροπορική επίθεση της Luftwaffe. Ένα από τα πλοία που βυθίστηκαν ήταν το εύδρομο Gloucester. 84 μόνο μέλη του πληρώματός του γλίτωσαν. Because, you know, the very heavy armored hatch dragged me through onto the Marines' mess deck. So then there were three more people we helped pull through, but they were dead. So we realized they were all drowned down below, so the only thing to do was to close the hatch. Χάθηκαν δύο ακόμη εύδρομα και έξι αντιτορπιλικά. Όμως το Βρετανικό ναυτικό κατάφερε να μεταφέρει 16.000 στρατιώτες στην Αίγυπτο. Τα πληρώματα ήταν σε συνεχή υπερένταση. We had very little sleep and this went on and on and on. Η πίεση μεγάλωσε ακόμη περισσότερο
όταν οι Γερμανοί έστειλαν και άλλα υποβρύχια στη Μεσόγειο. Αυτά κατάφεραν ένα συντριπτικό πλήγμα στο βρετανικό ναυτικό, βυθίζοντας το αεροπλανοφόρο Ark Royal, που είχε γλιτώσει ως τώρα ως εκθαύματος, παρά τους δύο προηγούμενους ισχυρισμούς των Γερμανών ότι το είχαν βουλιάξει. Δύο εβδομάδες μετά, στις 25 Νοεμβρίου του 1941, ένα υποβρύχιο βύθισε το θορυκτό Barham. Τα χειρότερα όμως δεν είχαν έρθει ακόμα. Τη νύχτα της 18ης Δεκεμβρίου του 1941, οι Ιταλοί βατραχάνθρωποι που επέβαιναν σε τορπίλες επιτέθηκαν στα θορυκτά Valiant και Queen Elizabeth στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Στερέωσαν μαγνητικές βόμβες στα ύφαλα των δύο πλοίων και τους προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Ο Κάνιγχαμ δεν είχε πια ούτε ένα μάχημο θορυκτό. Το επόμενο πρωί όμως έκανε έπαρση σημαία στο ανώτερο κατάστρωμα σαν να μην συμβαίνει τίποτα και οι Ιταλοί ποτέ δεν κατάλαβαν ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και τα υπόλοιπα πλοία τους κατά των ιοπομπών ανεφοδιασμού της Μάλτας. Αντίθετα, διπλασίασαν τις επιθέσεις από αέρος, διακόπτοντας τις νεοπομπές εφοδίων από την Αλεξάνδρεια. Η Μάλτα φαινόταν έτοιμη να εξαναγκαστεί σε παράδοση από την πείνα. Τον Αύγουστο του 1942, η δύναμη H με βάση το Γιβραλτάρ ξεκίνησε μια απονεννοημένη προσπάθεια ανεφοδιασμού του νησιού, την επιχείρηση Πέντεσταλ. Στις 10 Αυγούστου εισέπλευσε στη Μεσόγειο μια νεοπομπή 14 εμπορικών πλοίων από τη Βρετανία, με συνοδεία από 2 θορυκτά, 4 αεροπλανοφόρα, 7 εύδρομα και 32 αντιτορπιλικά. Την επόμενη μέρα, μια μοίρα Spitfire απονιώθηκε από το αεροπλανοφόρο Furious για να ενισχύσει την άμυνα της Μάλτας. Ένα υποβρύχιο επιτέθηκε στο αεροπλανοφόρο με 4 τορπίλες και το βύθισε. Στις 12 Αυγούστου, η δύναμη δέχτηκε νέα επίθεση διαρκείας από αέρος. Ωστόσο, μόνο ένα εμπορικό πλοίο βυθίστηκε. Το ίδιο βράδυ τα πράγματα άλλαξαν. Η κύρια δύναμη συνοδείας γύρισε στο Γιβραλτάρ όπως προβλεπόταν, αφήνοντας 4 εύδρομα και 12 αντιτορπιλικά να οδηγήσουν τα εμπορικά στη Μάλτα. Πριν καλά-καλά φύγει η συνοδεία, ιταλικό υποβρύχιο τορπίλησε 2 από τα εύδρομα και το πετρελαιοφόρο Οχάιο, που παρέμεινε εμπλό. Ήταν η αρχή μιας τρομακτικής νύχτας, καθώς οι ιταλικές και γερμανικές τορπιλάκτατοι μπήκαν και αυτές στη δράση. Βυθίστηκε ένα τρίτο εύδρομο, το τέταρτο χρειάστηκε να αυτοβυθιστεί και 4 εμπορικά καταστράφηκαν. 5 ακόμη εμπορικά βυθίστηκαν από αεροπορικά πυρά μόλις ξημέρωσε. Το βράδυ είχαν μείνει μόνο 3 φορτηγά. Η υποδοχή τους στο μεγάλο λιμάνι της Βαλέτες ήταν ενθουσιώδης. Τα ακολούθησε 24 ώρες αργότερα το χτυπημένο πετρελαιοφόρο Οχάιο, που είχε γλιτώσει και από άλλες λισαλές αεροπορικές επιθέσεις. Το πετρέλαιο που έφερε και οι προμήθειες από τα φορτηγά επέτρεψαν στη Μάλτα να συνεχίσει τον αγώνα για άλλους 2 μήνες. Ο πλοίαρχος Μέισον, κυβερνήτης του Οχάιο, τιμήθηκε με το Σταυρό του Γεωργίου, ανώτατη διάκριση για μη στρατιωτικό. Η επιχείρηση αυτή αποδείχθηκε κρίσιμη για τον πόλεμο στη Μεσόγειο. Τα βρετανικά υποβρύχια ήρθαν τώρα και αυτά να λάβουν μέρος σε μια κολοσσία εκστρατεία για την αποκοπή των γραμμών ανεφοδιασμού του άξονα προς τη Βόρεια Αφρική. Βοήθησαν πολύ στην επίθεση που ανάγκασε γερμανικές και ιταλικές δυνάμεις να οπισθοχωρήσουν πάνω από 1500 χιλιόμετρα από το Έλα Λαμέινι στην Τινησία, καθώς και στις αποβάσεις στη Βορειοδυτική Αφρική που ολοκλήρωσαν την εκαθάριση των νοτίων ακτών της Μεσογείου. Το Βρετανικό ναυτικό ενώθηκε τώρα με το Αμερικανικό,
για να καλύψουν τις πρώτες επιθέσεις μέσα στο ίδιο το έδαφος μιας από τις χώρες του άξονα. Τον Ιούλιο του 1943 έγιναν οι συμμαχικές αποβάσεις στη Σικελία και δύο μήνες αργότερα στην Ηπειρωτική Ιταλία. Η Ιταλία παραδόθηκε και η τριετής εκστρατεία του Βρετανικού ναυτικού στη Μεσόγειο έληξε νικηφόρα με την παράδοση του στόλου της στη Μάλτα. Όμως το φθινόπωρο του 1943 ο ναυτικός πόλεμος στη Μεσόγειο είχε ουσιαστικά λάβει τέλος και τα υποβρύχια στον Ατλαντικό ήταν υπό έλεγχο. Μέσα σε 9 μήνες, ο έλεγχος του Βρετανικού ναυτικού στις θάλασσες ήταν τέτοιος που οι μαζικές συμμαχικές αποβάσεις στις ακτές της Νορμανδίας στην κατεχόμενη Γαλλία συνεχίζονταν χωρίς διακοπή. Όμως το Τίρπιτς καραδοκούσε στο νορβηγικό φιόρδο. Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1944, ο στόλος της Βρετανίας εξαπέλυσε από αεροπλανοφόρα δύο αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του. Αν και η αεροπορία του ναυτικού της διεξήγαγε με μεγάλη ικανότητα και θάρρος, έγινε φανερό ότι ο εξοπλισμός των αεροσκαφών της δεν επαρκούσε. Τελικά, η διοίκηση του πλοίου ανατέθηκε στη διοίκηση βομβαρδιστικών της ΡΑΦ. Το Τίρπιτς βυθίστηκε στις 12 Νοεμβρίου του 1944 από βομβαρδιστικά Λάγκαστερ με την ειδικά σχεδιασμένη βόμβα 12.000 λιβρών Tall Boy. Η απειλή είχε εξουδετερωθεί. Για τους άντρες του Βρετανικού ναυτικού, η εξάχρονη εκστρατεία τελείωσε το Μάιο του 1945, όταν παραδόθηκαν τα γερμανικά υποβρύχια. Ένα από αυτά ανέπλεψε τον Τάμεση υπό βρετανική σημαία και εκτέθηκε στο κέντρο του Λονδίνου. Όμως ο πόλεμος δεν είχε ακόμα τελειώσει. Πάνω από 3 χρόνια πριν, στην Απονατολή, είχαν αρχίσει οι προετοιμασίες για ένα αποφασιστικό χτύπημα κατά των συμμάχων. Αεροπλάνα από ιαπωνικά αεροπλανοφόρα επιτέθηκαν ευνηδιαστικά στην αμερικανική ναυτική βάση του Pearl Harbor. Άλλες δυνάμεις στράφηκαν κατά των βρετανικών αποικιών στο Hong Kong και τη Μαλαισία. Όπως και στη Δύση, ο πόλεμος του Ειρηνικού ξεκίνησε άσχημα για το Βρετανικό ναυτικό. Σε μια μάταιη προσπάθεια να ενισχυθεί η κεντρική βάση του στόλου στη Σιγκαπούρη, στάθηκε εκεί η δύναμη Z, δηλαδή τα θωρυκτά Ripals και Prince of Wales. Δεν είχαν όμως αεροπορική υποστήριξη και οι ιαπωνικά βομβαρδιστικά τα εντόπισαν και τα βύθισαν στις 10 Δεκεμβρίου. Μην μπορώντας να διαθέσει άλλα πλοία από την Ευρώπη, το ναυτικό αναγκάστηκε να αποσυρθεί πρώτα στο Κολόμπο, στη σημερινή Σρι Λάνκα, και ύστερα στην απέναντι ακτή του Ινδικού ωκεανού, στην Ανατολική Αφρική, στο λιμάνι της Μομπάσα. Αν και οι διαβάσεις προς την Ινδία παρέμεναν ανοιχτές, το Βρετανικό ναυτικό επέστρεψε στον Ειρηνικό μόλις το 1945, όταν ο πόλεμος στην Ευρώπη πλησίαζε στο τέλος του. Επτά αεροπλανοφόρα και 4 θωρυκτά υπό τον ναύαρχο Bruce Fraser ενώθηκαν με τον Αμερικανικό στόλο του Ειρηνικού και πολέμησαν στο πλευρό του στις αποβάσεις στην Οκινάουα και στις τελικές αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ιαπωνίας. Τα πλοία του Βρετανικού ναυτικού γνώρισαν την τρομακτική εμπειρία των καμικάζι. Αν και κάποια πλοία χτυπήθηκαν, τα φρακισμένα καταστρώματα των Βρετανικών αεροπλανοφόρων αποδείχτηκαν πολύ ασφαλέστερα από τα ξύλινα των Αμερικανικών.
Κανένα τους δεν βυθίστηκε ούτε παροπλίστηκε για μεγάλο διάστημα. Όταν την 1η Σεπτεμβρίου του 1945 ο στρατηγός Ντάγκλας Μακάρθουρ παρέλαβε το έγγραφο συνθηκολόγησης των Ιαπώνων πάνω στο αμερικανικό θωρικτό Μισούρι, στον κόλπο του Τόκιο, ήταν παρόν ο Μπρους Φρέιζερ για να υπογράψει ως αντιπρόσωπος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η θυσία του Βρετανικού ναυτικού κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ανυπολόγιστη. Οι απώλειές του ήταν 5 θωρικτά, 10 αεροπλανοφόρα, 31 εύδρομα και 146 αντιτορπιλικά. Χάθηκαν πάνω από 50.000 άντρες. Το ναυτικό ποτέ δεν δίστασε να εμπλακεί σε μάχη εκτός Στάντιν, όπως παρακινούσε το στόλο του ο Οράτιος Νέλσον πριν από την αυμαχία του Τραφάλγκα. Η μονομάχη του Βρετανικού ναυτικού, με τον εξάχρονο αγώνα που διεξήγαγαν σε όλους τους ωκεανούς του κόσμου, όχι μόνο έσωσαν την πατρίδα τους, αλλά έπαιξαν και αποφασιστικό ρόλο για τη σωτηρία του ελεύθερου κόσμου.